Αν το καλοσκεφτείτε, η ενεργία είναι ένα πολύ πρόσφατο φαινόμενο. Στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Αθήνα του Περικλή, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν υπήρχαν άνεργοι, υπήρχαν δούλοι. Τι πάει να πει άνεργος δούλος? Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Άνεργοι κολύγοι επί φεουδαρχίας, αδύνατον, θα πέθαιναν της πείνας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανεργία είναι υποπροϊόν της βιομηχανικής επανάστασης. Γεννήθηκε μαζί με το εργοστάσιο. Χρειάστηκε πρώτα η δημιουργία της μισθωτής εργασίας, που είναι και αυτό ένα υποπροϊόν της ανάδυσης της βιομηχανικής κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν άνεργοι. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Χρειάστηκε να γεννηθεί η εργατική τάξη. Μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που πλέον δεν είχαν άμεση πρόσβαση στη γη, δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τη γη και να επιβιώσουν καλλιεργώντας τη. Ο μόνος τρόπος για να βγάλουν τα προστοζήν ήταν μέσω της προσφοράς μισθωτής εργασίας σε κάποιον εργοδότη. Από τότε που ξεκινάει λοιπόν, από το 18ο αιώνα και μετά, η παρουσία της εργατικής τάξης στο πλαίσιο των βιομηχανικών κοινωνιών, ξεκινάει και το φαινόμενο της ενεργίας. Έχουμε λοιπόν μια παράλληλη γέννηση της εργατικής τάξης, του εργοστασίου και της ανεργίας. Προϊόν αυτής της διαδικασίας, πρώτον ήταν απίστευτη τεχνολογική πρόοδος, η οποία αύξησε εκπληκτικά την παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας και δημιούργησε απίστευτο πλούτο. Το δεύτερο υποπροϊόν ήταν η δημιουργία απίστευτης φτώχειας, πρωτόγνωρης φτώχειας στα χρονικά των ανθρωπίνων κοινωνιών. Είναι αυτό το ηρωικό παράδοξο των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. Πάνε χέρι-χέρι, η δημιουργία του πλούτου με τη δημιουργία της φτώχειας. Η δημιουργικότητα με την καταστροφικότητα. Η απελευθέρωση από προκαταλήψεις με την ταυτόχρονη ανάδυση νέων μορφών φόβου και νέων προκαταλήψεων. Παιδιά αυτής της αντιφατικής διαδικασίας είναι τόσο η μισθωτή εργασία, όσο και η ανεργία.